Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που φιλοδοξεί και ελπίζει να χτίζει γέφυρες και να γεφυρώνει τις αποστάσεις με τον ελληνισμό όπου γης. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Μπακαλός και στην επιμέλεια και το μικρόφωνο η Ελένη Καραλή. 22 Μαρτίου, φιλοδοξούμε σήμερα με την εκπομπή μας να σας ταξιδέψουμε στις Βρυξέλλες αλλά και στην Αυστραλία. Πάντα όμως με ένα κοινό άξονα, τον ελληνισμό μας. Φιλοξενούμενοι μας είναι δύο σημαντικοί Έλληνες της Διασποράς, με αφορμή την παρουσίαση του έργου τους στο ευρύ κοινό. Όπως είχαμε προαναγγείλει και στην αρχή της εκπομπής, οι σημερινοί μας καλεσμένοι είναι σημαντικοί Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι είναι εδώ σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστούμε πολύ, με αφορμή την παρουσίαση των έργων τους στο κοινό, στο ευρύ κοινό. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας είναι αφιερωμένο στην Συλλογή Ευζώνων, που πρόκειται να παρουσιαστεί στο Πολεμικό Μουσείο από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαρτίου. Και ο δημιουργός αυτής της έκθεσης είναι ο κύριος Νίκος Μπουρδανιώτης και ο διευθυντής της έκθεσης είναι ο κύριος Γιώργος Καραντώνης. Και έχω τη χαρά και την τιμή να τους έχω σήμερα εδώ, τηλεφωνικά βέβαια, από τη μακρινή Αυστραλία, εδώ μαζί στη Φωνή της Ελλάδας για να μιλήσουμε για αυτή την όμορφη έκθεση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας υπέρ ευχαριστούμε για αυτή τη τιμή που μας δίνετε. Νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι ευγνώμων. Και εμείς σας ευχαριστούμε που, αν και ζείτε αρκετά μακριά από την Ελλάδα, μας κάνετε περήφανος με τις δράσεις σας και τα έργα σας. Είμαστε τόσο υπερήφανοι που προσκληθήκαμε από τον κύριο Νικόλα Ρούσο, σχεδιαστή του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας, υπό την αιγίδα της πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, για να εμφανιστεί αυτό το έργο που ονομάζεται The Ευζώνες Collection by Nick Bourdaniotis. Για πρώτη φορά που νομίζω μας έχουν εξηγήσει ότι είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν τέτοιο έργο στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Ναι, ναι, ναι. Για πρώτη φορά θα υπάρχει έκθεση φωτογραφιών από τους Ευζώνες της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδας από έναν Έλληνα της Διασποράς. Κύριε Μπουρδανιώτη, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Τι σας έκανε να κάνετε αυτή την έκθεση, να φωτογραφίσετε τους Ευζώνες? Ήταν 2017, ήταν το Ελλάδα και ήταν διακοπές σάμα και είδα Ευζώνες Sunday. Μια Κυριακή, ναι. Ναι, την Κυριακή, και είδα τι γίνεται κοιτά. Ήταν 2015-2016 και κοιτά είδα δεν εδώ στο Σίδνη έχουν για το 11 March. Ήταν ένα parade. Και πήρα φωτογραφίες για το Hellenic Club of Sydney και κοιτά γίνεται όλα τα φωτογραφίες. Και πήρα the next year in a TV show λέγεται To My Greek Odyssey, ήταν για το όλο το κόσμο around, και κοίτα πάω στο Acropolis και ήταν το Ευζώνες με το Rising of the Flags the morning. Ναι, σήκωναν την ελληνική σημαία το πρωί. Και κοίτα ήταν το πιο καλύτερα φωτογραφίες θα πάρω κοίτα το πρώτο. Και it started from there. Το έργο αυτό γεννήθηκε στο πλαίσιο του επίσημου ελληνικού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων το 2021. Υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής της Ελληνικής Ορθόδοξης Αυστραλίας και τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Μακάριο, αυτή η φωτογραφική έκθεση παρουσιάζει πρόσβαση σε όλους τους χώρους που ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί την άποψη της ελληνικής προεδρικής φρουράς των Ευζώνων μας, όπως τους έχει βγάλει φωτογραφίες ο κύριος Νίκος Μπουρδανιώτης. Η συλλογή Ευζώνες του Νίκου Μπουρδανιώτη συλλαμβάνει και απεικονίζει τους Ευζώνες σε ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο φως. Αυτό είναι και που την διαφοροποιεί, γιατί δεν αποθανατίζουν τους Ευζώνες μόνο έξω από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ή στην πλατεία Συντάγματος, αλλά δίνει την ευκαιρία στο κοινό να δει τους Ευζώνες εν μέσω τελετουργικών πράξεων, που οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν καν ότι κάνουν οι Ευζώνες. Πραγματικά, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Νίκος
Πρώτα προσκλήθηκε ως επίσημος φωτογράφος των Ευζών το 2016 εδώ στην Αυστραλία και επειδή έκανε τόσο υπέροχη δουλειά στο να συλλάβει τους Εύζωνες στο πιο καλύτερο και δυνατό φως, του προσφέρθηκε μία πρόσκληση για να τους φωτογραφίσει στην Ελλάδα για αρχιακούς σκοπούς. Με την ευλογία του πρώην επικεφαλής της φρουράς, ο κ. Γιώργος Πεσίρης, ο Νίκος αποφάσισε με μεγάλη πείρα από την ομάδα του, την κυρία Ειρήνη Αλεγιάννη, τον Βασίλη Γιανακούρα, μαζί μου φυσικά και με την υποστήριξη της αγαπημένης του συζύγου Ειρήνης και των παιδιών του, Βασίλη και Χρυσάνθη, αποφάσισε για να προχωρήσουμε σε αυτή την έκθεση, σε αυτό το έργο. Όπως ξέρετε, για να πραγματοποιηθεί ένα έργο σαν και αυτό, πρέπει να υπάρχουν λεφτά και πολλή δουλειά μάλιστα. Οι σημαντικότεροι χορηγοί της συνεισφέροντες αυτής της έκθεσης είναι η Καλλινιακή Αδελφότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Κυθυραϊκός Σύνδεσμος Αυστραλίας, Nicholas Anthony Aroney Trust, St. Basil's Homes, New South Wales and ACT, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και Εκκλησία της Καμπέρας, η εταιρεία μου γνωστή ως Image Smart και η μεγαλύτερη ελληνική ιστοσελίδα ειδήσεων στην Αυστραλία που ονομάζεται Greek City Times. Και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους και όσους χρηματοδότησαν τόσο γενναιόδωρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Μπουρδανιώτη. Πόσος χρόνος σας πήρε, χρειάστηκε για να ολοκληρώσετε αυτή τη συλλογή? Τέσσερα χρόνια, ε? Ναι, 4 years. Πώς αισθάνεστε που η έκθεση αυτή θα ταξιδέψει στην Ελλάδα? Είναι πολύ χαρά. Είναι κάτι όλο το κόσμο, δεν γίνεται καθόλου αυτό. Είναι το πρώτο και εγώ είμαι στην Αυστραλία και να πάω στην Ελλάδα και να δείξω κάτι δεν έκανε κάποιος αυτό. Αυτό για μένα είναι κάτι γιατί θα δείξω κάτι στην Ελλάδα, έχουμε δείξει εδώ το αγαπητό heritage, the love of Greece. Ναι, ο Νίκος περιγράφει την αίσθηση της υπερηφάνειας που ένιωσε ως επιτομή της λέξης φιλότιμη, που όπως ξέρουμε δεν υπάρχει καμία μετάφραση αυτής της λέξης στα αγγλικά. Ακριβώς. Πρέπει να είσαι πραγματικά Έλληνας για να το νιώθεις. Τώρα μην ακούτε τον κύριο Νίκο που δεν ξέρει να μιλάει τα ελληνικά όπως εσείς στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Νίκος είναι γίγαντας των Ελλήνων με αυτά που κάνει και με αυτά που νιώθει. Και αυτό που λες ήταν που είναι ο Νίκος, κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια. Και θέλω να πω ότι ο Νίκος Μπουρδανιώτης δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, γεννήθηκε στην Αυστραλία. Παρόλα αυτά, η αγάπη για την Ελλάδα, για την ιστορία της Ελλάδας, είναι έκδηλη μέσα από αυτή την έκθεση, αποτυπώνεται σε αυτή. Είναι αυτή η αλήθεια. Όλοι μας δεν έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Όλοι είμαστε γεννημένοι εδώ στην Αυστραλία. Αλλά ένα παραπάνω ο Νίκος, επειδή όταν πρώτο ήρθαν στην Αυστραλία, δηλαδή οικογενειακός, οι γονείς του δηλαδή, πρωτού γεννηθεί ο Νίκος. What year did your parents come to Australia, Nick? 1952. Ο πατέρας μου, από την Πελοπόννησο, είπε κατά... Ναι, Πελοπόννησο. Και εγώ από την Πελοπόννησο, από ποιο μέρος? Στο Αίγιο. Στο Αίγιο. Έρχεστε συχνά στην Ελλάδα? Την ώρα. Ναι, σας αρέσει? Ναι, την ώρα. Πάω στο Κύθυρα την ώρα, γιατί η γυναίκα μου είναι στο Κύθυρα και μένουμε εκεί. Η Ελλάδα σας εμπνέει όταν έρχεστε εδώ, στα Κύθυρα και όπου αλλού πηγαίνετε? Φωτογραφίζετε τα τοπία, το φως? Όχι, Κύθυρα και έχω πάρει όλο το νησί και όλη την ώρα κάνα όπου πάω θα κάνω photograph και θα το λέω ένα story που πάω και όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι κάτι άλλο, δεν είναι Αυστραλία, είναι κάτι άλλο πάρα πολύ και the love I have είναι amazing. Είσαστε ζωντανή διαφήμιση για την Ελλάδα, μέσα από τις φωτογραφίες σας διαφημίζετε τη χώρα. Φωτογράφοι είναι ένα πράγμα που κάνουμε όλοι μας, δηλαδή
αυτοί που ξέρουν λίγο από φωτογραφική, δεν μπορούμε απλώς να έρθουν στην Ελλάδα και να μην τη φωτογραφίσουμε. Mm-hmm. Η Ελλάδα, όπως είπε ο Νίκος, δεν είναι σαν την Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει τοπία πανέμορφα. Μην πάρεις αλλιώς, αυτή είναι η αλήθεια, πανέμορφα τοπία. Αλλά δεν έχει το πνεύμα της Ελλάδας, τα νησιά μας, όχι μόνο τα νησιά, αλλά και η κουλτούρα που βλέπουμε στο κάθε τίμιο. Εδώ στην Αυστραλία υπάρχουν κτίρια που είναι 200 χρονών και λέμε είναι πολύ παλιά αυτά τα κτίρια. Και όμως όταν φτάνουμε στην Ελλάδα και βλέπουμε κτίρια που είναι 2.000 χρόνια και χρονών, είναι άλλο το αίσθημα όταν είμαστε στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που έκανε τον Νίκο Μπουρδανιώτη να ασχοληθεί με τη φωτογραφία? Πώς σας μπήκε αυτό το ιδέα, αυτό το μικρόβιο, σε εισαγωγικά? Γιατί ό,τι ώρα πήρα φωτογραφίες, ήταν στο Facebook και όλα αυτά, και όλοι οι κόσμοι είπανε, έχεις ωραία, πολύ ωραία φωτογραφίες. Και όλο το φίλος μου και όλα αυτά είπανε, εγώ είμαι ηλεκτρολόγος για τα αυτοκίνητα. ηλεκτρολόγος είμαι. Και πήρα για πλάκα. Έχω πάει στο Πάρις και όλα αυτά. Πήρα φωτογραφίες και ήταν τα καλύτερα από όλους. Έχω πήρε ένα κάμερα και κοίτα. Είμαστε, what was that, 35. Mm-hmm. 35, George. 35, yes. So, και κοίτα, δεν έχω πάρει ένα καλύτερο κάμερα και στο σχολείο το παιδιά μου έχω πήρα κάτι κοίτα και το σχολείο είπε, θέλεις να πάρεις φωτογραφίες για μένα, για μας. Και έχω πάρει ένα καλύτερο φωτογραφίες στο Σίδνεϊ, ήταν το Harbour Bridge και το Opera House. Έχω στείλει αυτό, έχεις αυτό και αυτό. That's where we started, κοίτα. Και μια φορά και ένα καιρό με ρωτούσε ο Νίκος ερωτήσεις για τις κάμερες αυτές. Mm. Πώς να κάνω αυτό, πώς να κάνω εκείνο. Τώρα όπως έχουν περάσει τα χρόνια, έχουμε αλλάξει. Εγώ τώρα ρωτάω τον Νίκο. Έχει ξεπεράσει και το δάσκαλο του. Αυτός άλλωστε δεν είναι και ο σκοπός του δασκάλου, να φτάσει ένα σημείο ο μαθητής που να μην έχει ανάγκη σε εισαγωγικά πια το δάσκαλο. Έτσι είναι. Και πραγματικά με έχει ξεπεράσει. Θαυμάσιες είναι οι φωτογραφίες του Νίκου. Είναι, δεν ξέρω να στα εξηγήσω. Όταν έρθουμε στην Ελλάδα θα τα δείτε από κοντά και νομίζω θα σας κάνουν εντύπωση μεγάλη. Υπάρχει κάτι, πιστεύετε, που τον διαχωρίζει από τους άλλους φωτογράφους? Ναι, οι περισσότεροι φωτογράφοι παίρνουν φωτογραφίες σε περιβάλλον που κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Και απλώς τις παίρνω αυτές τις φωτογραφίες. Τον Νίκο μπορεί να τον βάλει σε ένα δωμάτιο μέσα που δεν γίνεται τίποτα. Αλλά μέσα στη φωτογραφία του φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Mm. Δηλαδή φέρνει στη ζωή από το φακό, βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Θυμάμαι που μου έλεγε μια ιστορία που βλέποντας τους Έλληνες προεδρικούς φρουρούς να σηκώνουν τη σημαία στο Παρθενώνα, να ανεβαίνουν τα τραχιά μαρμάρινα βουνά από τις πρόποδες της Ακρόπολης στην κορυφή. Είναι ένα αξιοθέατο πράγμα που πολλοί δεν έχουν ξαναδεί, αλλά και που να ήμασταν εκεί εμείς οι υπόλοιποι και να το βλέπαμε με τα μάτια μας, δεν θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε όπως το περιγράφει ο Νίκος μέσω του φακό του. Χωρίς λοιπόν λόγια, χωρίς λόγια, μέσα από τις εικόνες του, οι εικόνες του μιλάνε. Δηλαδή μια εικόνα είναι πραγματικά χίλιες λέξεις. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Και αυτά που βλέπουμε, που είμαστε, πώς να σου πω, λάκι που τα έχουμε εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή αίθουσες μεγάλες, έχουμε αυτή τη δίψα στο ελληνικό κοινό εδώ στην Αυστραλία. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι μας δεν μπορούμε να ερχόμαστε κάθε χρόνο. Έχουμε
άλλα προβλήματα εδώ στην Αυστραλία. Άσε, άλλη φορά είναι αυτή η ιστορία. Αλλά όπου μπορεί ο Έλληνας εδώ στην Αυστραλία να δει κάτι ελληνικό για να τον νιώσει, έρχεται και τα βλέπουν και τον νιώθουν και οι περισσότεροι που έχουν δει την έκθεση αυτή. Και έχουμε εκθέσεις σε πολλά μέρη. Στο Σίδνη η πρώτη μας εκδήλωση ήταν μόνο για τα μέσα ενημερώσεις στην αίθουσα του Αγίου Σπυρίδωνα και η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Εθνούς της Αυστραλίας, στην Καμπέρα, και μετά στη Μελβούρνη και στην Αδελαΐδα. Και όταν γυρίσουμε από την Ελλάδα θα ξαναεκθέσουμε στην Μπρισμπάνη. Παραλήφθηκε με ανοιχτές αγκάλες από όλους που το έχουν δει αυτό το έργο. Και το άλλο πράγμα που κάνει ο Έλληνας σωστά και ορθά εδώ στην Αυστραλία και είναι πραγματικά σημαντικό να σημειωθεί, ότι μέχρι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 70.000 δολάρια για ελληνικά σχολεία, οργανώσεις που φροντούν τους, ανάπηρους και ηλικιωμένους, ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες που κάνουν υπέροχα φιλανθρωπικά έργα, και σε πιο γνωστές φιλανθρωπικές οργανώσεις εδώ στην Αυστραλία. Αυτό κάνει ο Έλληνας εδώ στην Αυστραλία. Και μπράβο σας. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Κύριε Μπουρδανιώτη, κύριε Νικό. Ναι. Εκτός από τους εύζωνες, φωτογραφίζετε και οτιδήποτε ελληνικό. Το 2020 πήρατε πιστοποίηση σαν φωτογράφος για το τουρνουά τένις Australian Open. Και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, αν είδα και κάποιες φωτογραφίες σας και με τον Στέφανο τον Τσιτσιπά, δίνετε έμφαση πολύ στη φωτογράφηση των παικτών από την Ελλάδα ή γενικά στους παίκτες ελληνικής καταγωγής. Έχω πάρει πολλά φωτογραφίες με τον Στέφανο και τον Μαρία. Και σε Κάρι, εδώ έχει νικήριο και έχουμε 3 years, έχω πάει στο Μαβούνε και πάρω, εγώ μόνο κάνω το the Greek Players, the Hellenes, ναι, και για το Greek City Times και όλα. Αλλά έχω κάτι άλλο, τι κάνω με το φωτογραφίες και they love them so much, Στέφανα και Μαρία και όλα αυτά, και δουν τι κάνω εγώ και έχουν πολύ, how do I say, love. So Australian Open είναι πολύ, I love the Australian Open, είναι something special για μένα. All the great players. Θέλω κλείνοντας σιγά σιγά να μου πείτε ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας, τι είναι αυτό που next steps, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε τώρα, ποια θα ήταν η επόμενη έκθεση ιδανικά που θέλετε να κάνετε. Το όνειρο του Νίκου ήταν από ανέκαθε να έρθουμε στην Ελλάδα, να φέρουμε την έκθεση στην Ελλάδα. Και τώρα θα είμαστε εκεί από τις 20, όπως είπαμε, Μαρτίου μέχρι τις 31. Μαρτίου. Αλλά μετά από την Ελλάδα μας έχουν στείλει email ένας άνθρωπος, λοιπόν, δεν ξέρουμε ποιος είναι ακόμα γιατί δεν το έχουμε μιλήσει ακόμα, απλώς μέσω email. Θα κάνουμε και εμείς ένα meeting μέσω Zoom και μας κάλεσε να πάμε στο Boston, στην Αμερική. Ναι. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλοί μετανάστες εκεί στην Αμερική. Συγγνώμη που σας διακόπτω. 30 Απριλίου, επειδή συνομιλούσα χθες με τον πρόεδρο εκεί, 30 Απριλίου έχουν τη μεγάλη παρέλαση. 17 Απριλίου, μια μέρα μετά το Πάσχα, θα έχουν για πρώτη φορά μια μεγάλη γιορτή εκεί για τους Έλληνες της Βοστόνης, γιατί έχει πολλά πανεπιστήμια εκεί. Οπότε θα παρευρεθείτε, ίσως παρευρεθείτε εκεί στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται.
Αν είμαστε εκεί και βεβαίως θα είμαστε. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, να ενώνονται οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, να ενώνουν τις δυνάμεις τους και τα έργα τους. Σίγουρα. Και θα έχουμε και εμείς τις φωτογραφικές μας μηχανές και θα παίρνουμε πολύ και τις φωτογραφίες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δημιουργό της έκθεσης, τον Νίκο Μπουρδανιώτη, καθώς και τον διευθυντή της έκθεσης, Γιώργο Καραντώνη, που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Σίγουρα θα έρθουμε να δούμε την έκθεση, η οποία, όπως είπατε, θα είναι από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαρτίου, στο πλαίσιο των εορτασμών της Ελλάδας για την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η έκθεση θα είναι στο Πολεμικό Μουσείο, όπου πρώτη φορά παρουσιάζονται φωτογραφίες των θρυλικών ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδας μέσα από τα μάτια ενός Έλληνα της Διασποράς, του κύριου Μπουρδανιώτη. Και οι κριτικές που έχουν πει πολλοί είναι διθυραμβικές. Όπως ας πούμε ότι το βλέμμα του Νίκου Μπουρδανιώτη για τους εύζωνες είναι γεμάτο ανθρωπιά, ή ότι υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να περιέχει φωτογραφία και αυτό είναι η ανθρωπιά της στιγμής. Οπότε νομίζω πως όλοι πρέπει να έρθουμε και να θαυμάσουμε τα έργα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και υπομονούμε να σας γνωρίσουμε όλους από κοντά. Και εμείς, και εμείς το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. We will see you soon. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής, όπου είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τρεις πολύ σημαντικούς Έλληνες της Διασποράς, τον καθηγητή τον Θεόδωρο Καλιάνο, που πριν λίγες μέρες παρουσίασε το βιβλίο του στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, και τον διακεκριμένο Ελληνοαυστραλό φωτογράφο Νίκο Μπουρδανιώτη, έργα του οποίου εκτίθεται από τις 20 μέχρι τις 31 Μαρτίου στο Πολεμικό Μουσείο, σε μια έκθεση υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου. Μαζί μας ήταν και ο Γιώργος Καραντώνης, ο διευθυντής της έκθεσης. Όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Αθήνα αυτές τις μέρες, καλό είναι να πάτε να την απολαύσετε. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ζήτω η Ελλάς. Να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό.